Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Πριν ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ γράψτε μου εάν ακούμε καλά και θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίασή μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, βλέπω πως είναι εντάξει ο ήχος, οπότε ας ξεκινήσουμε. Σε περίπτωση που υπάρχουν διακοπές όπως την προηγούμενη φορά, μην ταράσετε να το πω έτσι, θα λίγα δευτερόλεπτα απλά μπορεί να κολλήσει σε εσάς η παρουσίαση, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα όπως την προηγούμενη φορά. Και γι' αυτό θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίασή μας. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Και μιλάμε για... Ουσιαστικά κάνω την παρουσίαση της εταιρείας σε καινούριους επενδυτές και μετά λέμε και τα νέα της εβδομάδας. Θα προχωρήσουμε τώρα απευθείας στην πρώτη μας παρουσίαση, που είναι για την παρουσίαση της τεχνολογίας. Και όπως βλέπουμε εδώ, στην πρώτη μας εικόνα, έχουμε ένα πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό τον πίνακα απεικόνιζε τον κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Ξέρουμε όμως ότι όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και έχουν κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, έχουν και μερικά μειονεκτήματα, εκτός από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ κάποια από αυτά, που είναι η υπερφόρτωση δυτικών μεταφόρων, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και ξέρουμε πως η φύση έχει την δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετυχαίνει τους στόχους του και όλα αυτά τον κάνουν ουσιαστικά τυφλό σε αυτά τα θέματα και αγνοεί και ξεχνάει το πώς καταστρέφει τη φύση και πόσο ζημιά της προκαλεί. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σαν αυτό της όξινης βροχής που σίγουρα έχετε ακούσει. Το επόμενο πρόβλημα που έχουμε στην λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια βρύζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτοί με τη σειρά τους λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια που μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια.
αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, η τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα είναι προφανή. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδο δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο και στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε κάποιες εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε δύο με τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα σπάσμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολόγων χορδής, Skyway Anatoly Yunitsky, που μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών, που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση, όπως ξέρετε. Εδώ έχουμε και κάποιες εικόνες που μας το αποδεικνύουν αυτό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σήματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα όπου δείχνει την διατομή της σιδηροτροχής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα ή χορδές, όπως άλλως λέγονται, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, και αυτό που περιβάλλει το εσωτερικό είναι το σώμα της σιδηροτροχιάς, και πάνω από όλα αυτά έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες, παρόλο που δεν πέφτουν στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω σύντομα τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ, σε αυτή την πρώτη εικόνα, βλέπουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Προχωράμε στο επόμενο μας όριο, που είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα μποχάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απροσκοπή ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά και φθηνότεροι σε συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης.
Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα όπως το Unicons, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της σε μια άκαμπτη τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς, ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Σε αυτήν εδώ την εικόνα βλέπουμε το όχημά μας, το οποίο βρίσκεται στην κάτω γραμμή. Και τώρα στο τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι τώρα που ακούτε την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορτής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμων είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ήδη σε αυτή την παρουσίαση που κάνουμε τώρα αναφέραμε πολλές φορές για το πόσο πολύ μας νοιάζει το ότι το όχημά μας πρέπει να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον, να είναι φιλικό και να μην κάνει επικίνδυνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργεια. Δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε στην πρώτη εικόνα το όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, μέσα στις πόλεις δηλαδή, όπου παίρνει 14 άτομα το βαγόνι, και φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το άλλο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές.
Παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway, που είναι αυτά με το πράσινο για όσους δεν ξέρουν, έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και φυσικά ανθρώπους. Και αυτό συνεπώς μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Που αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, καθώς όπως γνωρίζουμε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέρχεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Και τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα που είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και κατευθείαν βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε πάλι τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο, βλέπουμε πως έχουν ανέβει λίγο τα ποσοστά, αλλά παρόλα αυτά τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να έχουν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε, σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, είδαμε εκεί ότι οι οδικές μεταφορές έχουν και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Οπότε αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για τους ανθρώπους, καθώς εκεί γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα, αλλά και για το περιβάλλον, καθώς έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και βλέπουμε κατευθείαν ότι τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι, για μία ακόμη φορά, το μικρότερο ποσοστό. Ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που έχει με τις οδικές μεταφορές, που είναι το πρώτο. Και σχετικά με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη φύση, να πω λίγο ότι οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που σημαίνει ότι αυτό επιτρέπει στις γραμμές, δηλαδή στις χορδές, να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το τελεφερίκ και αυτό καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο με μικρή διαφορά σχετικά, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος το Skyway. Και τώρα σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, οπότε απευθείας καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διάγραμμα θέλει να δείξει το πλεονέκτημα μιας μεταφοράς. Βλέπουμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό, ως τα πιο ικανά, ικανά μέσα τη μεταφορά. Μετά από αυτό, βλέπουμε πως ακολουθεί το μετρό, και μετά το τραμ, που έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο
τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικροφορτίων. Σας έδειξα λίγο νωρίτερα, αν θυμάστε, το τελευταίο μας από τα 5 οχήματα που ήταν το φορτίο, αλλά είπαμε περισσότερο για το μικρό όχημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, που είναι το Unicont, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε, σε αυτά τα που είναι τόσο γρήγορο και παρόλα αυτά έχει τόση μεγάλη μάζα και μεταφέρει τόσους πολλούς τόνους. Αυτό είναι ουσιαστικά το φορτηγό που έχει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, όπως ξέρετε, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές πριν χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Και εδώ βλέπουμε κάποια από αυτά τα διπλώματα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, που είναι εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και επηρεαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekaterina Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης των οχημάτων. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί το EcoFest, όπου χιλιάδες ερευνητές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο, για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθενται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κένου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κένο καινοτομίας Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομιλοεταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γονίμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε λογότυπα από διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε και έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έρχισε και αυτή σιγά σιγά, συνεχίσαν μια ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον βλέπουμε καθημερινά και ακούμε νέα για το progress που έχει κάνει ουσιαστικά και θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει και αυτή αυτά τα μεγάλα ονόματα καθώς έχει πολλά πράγματα και αυτή να προσφέρει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον.
διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στα νέα, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και να πω και για τα νέα κάτι, ότι τα νέα τα οποία λέμε πέρα, αναρτούμε τα links που οδηγούν σε αυτά τα άρθρα, στις ομάδες chat που έχουμε στα social media, Messenger, Viber κτλ. Ή μπορείτε και μόνοι σας μέσα από το γραφείο σας να δείτε εκεί που γράφει news ή νέα και να τα διαβάσετε κι εσείς. Για να μένετε ενημερωμένοι και να μαθαίνετε για τα νέα της εταιρείας και φυσικά να τα διαβάσετε τα άρθρα και με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς φυσικά εδώ πέρα λέμε τα πιο σημαντικά κομμάτια από όλα αυτά τα νέα. Για σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα να καλύψουμε σχετικά με τα κουπόνια, μάλιστα δύο από τα τρία άρθρα που έχουμε νομίζω σήμερα είναι για τα κουπόνια. Οπότε, ας αρχίσουμε. Όπως θα είδατε, παρατάθηκε λίγο η ημερομηνία για τη μετάβαση στο επόμενο υποστάδιο ανάπτυξης, όπου ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκάτου 2022, στις 6 ώρα το απόγευμα. Την ίδια μέρα θα μειωθεί και η έκπτωση στις επενδυτικές προσφορές στο προσωπικό γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ακόμα την ευκαιρία, αν δεν προλάβατε, να αποκτήσετε περισσότερες μετοχές για το ίδιο ποσό από ότι μετά τη μετάβαση που θα γίνει στο νέο υποστάδιο. Μέχρι τις 27 Δεκάτου μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τα κουπόνια επί 2, επί 1,5 και επί 1,2 σε οποιασδήποτε τυπικές επενδυτικές προσφορές ή σε κουπόνια που κάνετε δώρο. Τα επί 2 κουπόνια στους συμμετέχοντες στη δομή σας για την υποστήριξη του έργου στο στάδιο 14,2. Εφαρμόστε τα κουπόνια επί 2, επί 1,5 και επί 1,2 που λάβατε ως δώρο από τους συνεργάτες σας στις τυπικές επενδυτικές προσφορές για οποιοδήποτε ποσό. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε τα κουπόνια στην ενότητα που λέει το κουπόνια μου στο δικό σας back office. Στις 21 Δεκάτου αναρτήθηκε ένα άρθρο που μας λέει ότι στο String Transport Testing Center στη Λευκορωσία άρχισε η εμφάνιση ολογραμμάτων που απεικονίζουν επενδυτές που έχουν εκμεταλλευτεί την προσφορά Faces of the Future. Το ανέβασμα φωτογραφιών στο περίπτερο γίνεται σταδιακά. Υπενθυμίζουμε ότι με τη βοήθεια της προσφοράς Faces of the Future μπορείτε να επενδύσετε στην ανάπτυξη του έργου με έκπτωση 1:90 και να αποκτήσετε το δικό σας ψηφιακό πορτρέτο, το οποίο θα μεταδοθεί στο Μουσείο Μεταφοράς εν χώρων. Από το 2020, πάνω από 1.300 άτομα από 28 χώρες έχουν ήδη δημιουργήσει τα δικά τους ολογράμματα. Στις αρχές του Οκτωβρίου, οι Βιετναμέζοι εταίροι που έγιναν νικητές του Skyway Community Challenge στα στάδια 1 και 2 επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών κατά τη διάρκεια της περιοδίας του βραβείου και μπόρεσαν να δουν τα ζωντανά τους ολογράμματα. Ήταν αυτοί που έκαναν την επένδυσή τους στο Faces of the Future ως ένας από τους πρώτους επενδυτές. Και πάμε στο επόμενο μας νέο που έχει πάει να κάνει με τα κουπόνια, όπως είπαμε και πριν. Από σήμερα, δηλαδή από χτες που ήταν 24 του μηνός, μπορείτε να δωρήσετε τα κουπόνια επί 1,2, επί 1,5 και επί 2 σε οποιαδήποτε μέλος της δομής. Η ενημέρωση ισχύει για τα κουπόνια ως δώρο από την εταιρεία, καθώς και για προσωπικές και προσελκυσμένες επενδύσεις. Τα κουπόνια επί 1,1 για εγγραφή δεν μπορούν ακόμα να δοθούν. Παρακαλώ να θυμάστε ότι αν δωρήσετε ένα κουπόνι κάτω από τη δομή,
Ο παραλήπτης θα μπορεί να το εφαρμόσει στην επένδυση, αλλά δεν θα μπορεί να το ξαναδωρήσει. Εάν δωρήσετε ένα κουπόνι προς τα πάνω στην δομή, ο παραλήπτης θα μπορεί να το εφαρμόσει στην επένδυση και να το ξαναδωρήσει μια φορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην δομή του. Κάθε διαδοχικός παραλήπτης ψηλότερα στη δομή μπορεί να ξαναδώσει ξανά αυτό το κουπόνι προς τα πάνω. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο μας νέο, που αναρτήθηκε σήμερα και έχει να κάνει με τον προγραμματιστή της Εταιρείας Μεταφοράς Χορδών, όπου έλαβε μέρος στο Διεθνές Φόρουμ Βιώσιμων Μεταφορών 2022 στο Ντεπασάρ της Ινδονησίας. Στο φόρουμ οι εκπρόσωποι του έργου εξέθεσαν πως η μεταφορά χορδών μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στους δρόμους της Ινδονησίας και ταυτόχρονα να μειώσει την ποσότητα των επιβλαβών και επικίνδυνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Ο προγραμματιστής της Εταιρείας Μεταφοράς Χορδών έχει επίσης υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με το Intelligent Transport System Indonesia. Στο μέλλον αυτό μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του έργου στην Ασία. Το STF είναι η κορυφαία πλατφόρμα στην Ινδονησία που συγκεντρώνει εκπροσώπους των αστικών μεταφορών της Ινδονησίας από την κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τον τομέα. Ένα από τα κύρια θέματα του φόρουμ φέτος είναι τα προβλήματα της αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε και συνεντεύξεις τύπου, εκθέσεις, διαγωνισμούς και συζητήσεις. Η έκδοση βίντεο του φόρουμ μπορεί επίσης να προβληθεί και στο κανάλι YouTube Υπουργείου Μεταφορών Χορδών της Ινδονησίας για όσους ενδιαφέρονται. Και αυτή είναι η παρουσίασή μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και στη σημερινή παρουσίαση. Ερωτήσεις ή απορίες από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν, οπότε για σήμερα κλείσουμε. Και θα τα ξαναπούμε μαζί την επόμενη φορά που θα ξαναέχουμε παρουσίαση. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο, μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα και μέχρι την επόμενή μας παρουσίαση. Σας παρακαλώ, εάν ενδιαφέρεστε, διαβάστε κι εσείς τα νέα για να μένετε ενημερωμένοι και ρίξτε άλλη μία ματιά για αν θέλετε στα άρθρα που έχουν να κάνουν με τα κουπόνια, καθώς ακόμα, όπως είδαμε, στο επόμενο υποστάδιο θα μπούμε στις 27 Δεκάτου που είναι σε 2 μέρες. Για μία ακόμα φορά σας καληνυχτίζω και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!